Ναι, πάντα χορηγεί το Πνεύμα το αγιων Βρή προφητείας ιερέας τέλει. Αγράμμα τους σοφεί. και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλημέρα και χρόνια πολλά. Είμαστε και πάλι κοντά σας. Σήμερα Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014, στην καθιερωμένη μας αυτήν συνάντηση, τη νέα μας συνάντηση, για τη νέα μας χρονιά, για τη νέα μας τηλεοπτική χρονιά του 2014-2015, και ήδη σήμερα είναι η δεύτερη εκπομπή, της νέας αυτής τηλεοπτικής χρονιάς. Γιορτάσαμε προχθές την Πέμπτη, τα ελευθέρια της πόλεως μας. Γιορτάσαμε την απελευθέρωση της πόλεως μας μετά από 500 χρόνια Οθωμανικής κυριαρχίας. Και να που σήμερα είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε το ταξίδι, το αφιέρωμα, την ιστορική αναδρομή, όπως θέλετε πείτε το, στις, ε, στους Βαλκανικούς πολέμους, σε αυτούς τους πολέμους που όπως το χαρακτηρίσαμε και την περασμένη Κυριακή, μια και το αφιέρωμά μας τώρα είναι η Βαλκανική πόλεμοι και αυτό το κάνουμε με την ευκαιρία των Βαλκανικών πολέμων και του Μακεδονικού Αγώνους που γιορτάζουμε αυτόν τον μήνα, τον Οκτώβριο μήνα, αυτό λοιπόν το επος το, το οποίον χαρακτηρίστηκε ως το 21 της Βορείου Ελλάδος. Ήδη είχαμε μιλήσει στην περασμένη μας εκπομπή, στην πρώτη μας εκπομπή για τους βαλκανικούς πολέμους ε, και είχαμε δει ορισμένα γεγονότα τα οποία προηγήθηκαν των βαλκανικών πολέμων, αφού κάναμε ήδη και μια ιστορική αναδρομή στη Βουλγαρική Εξαρχία. Κάναμε μία αναδρομή στα Βουλγαρικά Κομιτάτα και είχαμε σταματήσει στην δολοφονία του βασιλέως της Σερβίας Αλεξάνδρου και στη συνέχεια την ανάληψη της βασιλείας του θρόνου από τον βασιλέα Πέτρο Καραγιώργεβιτς με ηγετικά προσόντα στα μετέπειτα πολιτικά δρόμενα. Είχαμε σταματήσει εδώ και από εδώ και πέρα θα συνεχίσουμε να δούμε τις πολιτικές εξελίξεις αλλά και τις στρατιωτικές εξελίξεις που προηγήθηκαν των Βαλκανικών πολέμων αλλά και από εδώ και πέρα θα δούμε και τις μάχες που διαδραματίστηκαν στους Βαλκανικούς πολέμους με αποτέλεσμα το 1913 να απελευθερωθεί η Ήπειρος, η Μακεδονία, αλλά και τα νησιά του Βορείου και Λικού Αιγαίου. Βεβαίως, ελευθερώθηκε και η Θράκη, αλλά αυτή δόθηκε ξανά στη Βουλγαρία, για να ολοκληρωθεί η απελευθέρωση της δυτικής τουλάχιστον Θράκης και η ανσωμάτωσή της στον ελλαδικό κορμό, με το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1904, Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μου τηλεθεατές, το 1904, πριν από 110 χρόνια δηλαδή, έχουμε τη συμφωνία μεταξύ Σερβίας και Μευροβουνίου με την ονομασία και Τίνγκιν που αφορούσε τα συμφέροντα των δύο αυτών χωρών επί της Μακεδονίας. Είχαμε πει ότι και στην προηγούμενη εκπομπή ότι τα συμφέροντα των ξένων, των Βαλκανίων και των μεγάλων δυνάμεων ήταν η αρπαγή της Μακεδονίας από τα χέρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η μη ενσωμάτωση της Μακεδονίας στον Ελλαδικό κορμό. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι δύο χώρες, το Μαυροβούνιο και η Σερβία, συνάπτουν μία συνθήκη η οποία είχε σκοπό τα συμφέροντα των δύο αυτών χωρών επί της Μακεδονίας. Από τη χρονιά εκείνη, από το 1904 δηλαδή, μέχρι και το 1908, έχουμε τις ένοπλες συγκρούσεις εις την Μακεδονία, που είναι η δεύτερα φάση του Μακεδονικού Αγώνος, με τον Παύλο Μελά, τον ηρωικό θάνατο του Παύλου Μελά, τον Οκτώβριο, προχτές 13 του μηνός, ήταν ο θάνατος του Παύλου Μελά, το 1904, στην Στάτιστα της Καστοριάς, σημερινό χωριό Μελάς, του Τέλου Άγρα, του 1900, το 1907, τον Ιούνιο του 1907, αλλά και πολλών άλλων ηρώων, κληρικών και λαϊκών, οι οποίοι θυσιάστηκαν για τα δίκαια του Πατριαρχείου μας και του Ελληνισμού. Το 1908, με την πάυση ουσιαστικά του ενόπλου μακεδονικού αγώνος, η Βουλγαρία με την βοήθεια της Αυστρο-Ουγγαρίας, η οποία πια αυτοκρατορία των Αψβούργων καταραίει, ήδη μετά το 1914-15 η δυναστεία των Αψβούργων εξαφανίζεται και αυτό λόγω επιμειξιών. Η, η Βουλγαρία λοιπόν με την βοήθεια της Αυστροουγγαρίας ανακηρύσσεται σε βασίλειον με πρώτον βασιλέα των Φερδινάνδων. Η Τουρκία, η καταραίουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία, κάτω από την πίεση της Ρωσίας, αναγκάζεται, όπως είναι φυσικό, να αποδεχτεί και να αναγνωρίσει τη νέα κατάσταση. Ανάμεσα στις δύο χώρες υπογράφεται μία συμφωνία με την ονομασία Σύμφωνον Σόφιας, με το οποίο καθορίζονταν τα προνόμια των μουσουλμάνων επί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όχι όμως των Ελλήνων, όχι όμως των Ρωμιών. Το 1909 ξεσπά, όπως είχαμε πει και στην περασμένη μας εκπομπή, ξεσπά φίλοι μου το κίνημα, το γνωστό κίνημα των Νεοτούρκων, το οποίο ξέσπασε εδώ από την Θεσσαλονίκη, αυτό το κίνημα, το οποίον κίνημα ε, πολλοί το έβλεπαν με πάρα πολύ καλό μάτι, διότι πίστευαν σε μια αναγέννηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ελάχιστοι όμως έβλεπαν τον κίνδυνο που έκρυβε αυτό το κίνημα των Νεοτούρκων για τις μειονότητες, που ζούσαν τότε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και μάλιστα ένας εξ αυτών που προείδε των μεγάλων κίνδυνων που θα προερχόταν από, τους, από το κίνημα, τον κίνδυνο που θα προερχόταν από το κίνημα των Νεοτούρκων ήταν ο πολύς και μεγάλος πατριάρχης Ιωακήμ ο Τρίτος ο Μεγαλοπρεπής ο οποίος βέβαια να πω ότι δεν τον αξίωσε ευτυχώ που δεν τον αξίωσε ο Θεό να δει τα, τους φόβους του, διότι πέθανε τον Νοέμβριο του 1912. Ε, ο Ιωακίμο Τρίτος, λοιπόν, έβλεπε με δυσπιστία το κίνημα των Νεοτούρκων και έλεγε ότι αυτό το κίνημα θα φέρει μεγάλες αναταραχές μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία όσο αναφορά τις μειονότητες και αυτό φάνηκε το 1914 όταν αρχίζουν οι σφαγές και οι απελάσεις των Αρμενίων. Το κίνημα λοιπόν αυτό των Νεοτούρκων είχε ως σκοπό την επαναφορά του συντάγματος του 1880 ενώ αντιδρούσε και στην πολιτική της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας καθώς επίσης αντιδρούσε και με την κατάργηση της αυτονομίας της Κρήτης. Το 1910 το Μαυροβούνιον αναγνωρίζεται σε βασίλειον, ενώ το 1912 υπογράφεται μία συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας. Τον Ιούνιο του Ιδίου έτους, του 1912 δηλαδή, συνέρχεται στην Πάτμον ένα συνέδριο όπου σε αυτό εκφράζεται ο διακαής πόθος των Δωδεκανησίων, των κατοίκων της σου, δηλαδή, για την ένωσή τους με την Ελλάδα, κάτι που θα γίνει πολύ αργότερα, μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά την κατοχή και μετά την απελευθέρωση της Ελλάδος από την τριπλή κατοχή, γερμανική, ιταλική και βουλγαρική. Στις 18 Ιουνίου, του 1912 πριν από 102 χρόνια, έχουμε τη Συμφωνία των Τεσσάρων Χριστιανικών Κρατών της Βαλκανικής, Ελλάδος, Βουλγαρίας, Σερβίας και Μαυροβουνίου ε, και, ε, και μάλιστα για αυτή τη Συμφωνία των Χριστιανικών Κρατών της Βαλκανικής που ήταν μια Συμφωνία εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο τότε πρωθυπουργό τη Ελλάδο, ο Ελευθέριος Βενιζέλο, μιλώντα την 1η Οκτωβρίου του 1912 στην Βουλή των Ελλήνων, είπε τα εξή, Τα τέσσερα χριστιανικά κράτη της Ιλυρική εννοούσε τα Βαλκάνια του αρχαίων Ηλυρικών, ενώθησαν δια να αποσπάσουν εκ του τουρκικού ζυγού τους τυρανισμένου ομοεθνίστων. Η Κρήτη Αποτελεί από τις στιγμής αυτής αναπόσπαστον και αδιέρετον τμήμα του ελληνικού βασιλείου. Έχουμε δηλαδή την ένωση της Κρήτης με των ελλαδικών κορμών και εκείνη την ώρα μπήκανε μέσα στην Βουλή, στο κτίριο της Βουλής των Ελλήνων, οι εκλεγμένοι βουλευτές της Κρήτης. Αυτή η συμφωνία των τεσσάρων κρατών της Βαλκανικής, των τεσσάρων χριστιανικών κρατών της Βαλκανικής, Ελλάδος, Βουλγαρίας, Σερβίας και Μαυροβουνίου. Επιδόθηκε τελικά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στην Υψηλή Πύλη, στις 30 Σεπτεμβρίου του Ιδίου έτους, του 1912, ζητώντας ε, οι χώρες αυτές, ζητώντας από την Υψηλή Πύλη, την άμεση εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, στις ευρωπαϊκές επαρχίες και την διατήρηση των προνομίων, των μειονοτήτων που ζούσαν στις επαρχίες, κυρίως στις ευρωπαϊκές επαρχίες της ε, Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δύο εβδομάδες νωρίτερα, δηλαδή περίπου 15 μέρες πριν της, την 30 Σεπτεμβρίου, ο ελληνικός στρατός κηρύσσει επιστράτευση με ικανών αριθμών στρατιωτών. Ο εξοπλισμός για τον ελληνικό στρατών ήταν αρκετά ικανοποιητικός, εάν λάβουμε υπόψη ότι αντικατεστάθησαν όπλα τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί στον ατυχή πόλεμο του 1897. Τα γκρά του 1897 αλλά και του 1904 είχαν αντικατασταθεί με τα Μάλλινχερ, ενώ από το 1910 είχε ολοκληρωθεί η προμήθεια των παιδινών πυροβόλων Σνάιντερ. Εκτός όμως από των στρατόν ξηράς, σημαντική δύναμη αποκτά και των ναυτικών εκείνης της εποχής. Το 1910 το τότε ελληνικών βασιλικών ναυτικών, είχε αποκτήσει, φίλες και φίλοι, τον νεότευκτον θορικτόν που έμενε πια στην ιστορία, που έμενε πια ένας ζωντανός θρύλος της νεοτέρας Ελλάδος, απέκτησε το θορικτόν Αβέροφ, το οποίο είχε γίνει με την χρηματοδότηση του μεγάλου εθνικού ευεργέτου Γεωργίου Αβέροφ, από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Είναι αυτός που χρηματοδότησε και το Παναθηναϊκό Στάδιο και έδωσε και χρήματα και για, την, ε, και για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Εκτός από το θωρικτόν αβέροφ, το οποίο είχε αποκτήσει το τότε Ελληνικό Βασιλικό Ναυτικό, εκτός από αυτό το ναυτικό διέθετε τρία παλαιά θωρικτά, το Αβέροφ ήταν καινούριο. 14 αντιτορπιλικά, 6 τορπιλοβόλα και το γαλλικής κατασκευής υποβρύχιων Δελφίν. Ο ελληνικός στρατός, με αρχηγόν των τότε διάδοχων του ελληνικού θρόνου, των Κωνσταντίνων, βρίσκεται συγκεντρωμένος στην Θεσσαλία και την Ήπειρον στα ελεύθερα τμήματα βεβαίως και της Θεσσαλίας και της Υπήρου, στην Άρτα εννοείται στην Ήπειρο. Στην Θεσσαλία η γραμμή ήταν στην περιοχή της Μελούνας, εκεί δηλαδή μετά τον Τύρνεβο, ήταν τα σύνορα. Ήταν στρατευμένες η πρώτη μέχρι και η εβδόμη μεραρχία, η γνωστή 7η μεραρχία που πέρασε μετά και ελευθέρωσε την Κατερίνη και ονομάστηκε και ο δρόμος εβδόμης μεραρχίας. 20 σώματα πεζικού, ένα σύνταγμα κριτών, ένα τάγμα ευζώνων, τρία τάγματα εθνοφρουράς, μία ταξιαρχία υπηκού, τέσσερα συντάγματα παιδινού και δύο μοίρες ορειβατικού πυροβολικού. Επίσης, το μηχανικό αποτελούντο αποτελεί από δύο συντάγματα σκαπανέων, ένα τάγμα γεφυροποιών και δύο λόχους τηλεγραφητών. Αυτά όσον αφορά τις δυνάμεις της Θεσσαλίας. Στην Ήπειρον ο στρατός είχε την ογδόνη μεραρχία, ένα σύνταγμα πεζικού, τέσσερα τάγματα ευζώνων, ένα τάγμα εθνοφρουράς, μία ύλη ιππικού, μία μοίρα παιδινού, μία ορειβατικού και μία τοπομαχικού πυροβολικού. Συνολικά λίγες μέρες πριν από την κήρυξη του πρώτου Βαλκανικού πολέμου, ο ελληνικός στρατός, υπό την αρχηγία του αρχιστρατήγου και διαδόχου του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνου, είχε παρατάξει 120.000 άνδρες, έναντι 220.000 ανδρών της Σερβίας, 350.000 ανδρών της Βουλγαρίας και 35.000 ανδρών του Μαυροβουνίου. Δηλαδή, πρώτη σε αριθμό ήταν η Βουλγαρία, μετά η Σερβία, μετά εμείς και το Μαυροβούνιο. Στις 4 Οκτωβρίου του 1912, φίλες και φίλοι, η Οθωμανική Αυτοκρατορία κηρύσσει τον πόλεμο στην Σερβία και τη Βουλγαρία, δύο χώρες που είχαν συνυπογράψει την συμμαχία με τις άλλες δύο χώρες, την, το Μαυροβούνιο και την Ελλάδα. Με την Ελλάδα η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν κάνει αυτήν την κίνηση να κηρύξει δηλαδή τον πόλεμο και στην Ελλάδα, διότι πίστευε ότι μπορούσε να πετύχει κάποιον ειρηνικών διακανονισμών. Την επομένη όμως, στις 5 Οκτωβρίου του 1912, η Ελλάς ως σύμμαχος των υπολείπων βαλκανικών κρατών, Σερβίας, Βουλγαρίας, Μαυροβουνίου που είπαμε, κηρύσσει αυτομάτως τον πόλεμο στην την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Επικεφαλής του ελληνικού στρατού, στο μέτωπο της Θεσσαλίας, ο διάδοχος Κωνσταντίνος, ενώ στο μέτωπο της Υπήρου, διοικητής ορίστηκε από τον διάδοχον, ο στρατηγός Κωνσταντίνος Σαπουντζάκης. Με την κήρυξη του πολέμου, στις 5 Οκτωβρίου, δηλαδή του 1912, ο ελληνικός στρατός, υπό την καθοδήγηση του τότε διαδόχου Κωνσταντίνου, περνά τα σύνορα της Μελούνας, μετά τον Δύρναβο είπαμε, και εισέρχεται την επομένη στις 6 Οκτωβρίου στην πόλη της Ελασσόνος, την οποία και ελευθερώνει, γι' αυτό και η Ελασσόνα πριν από 10 μέρες, Γιόρτασε τα ελευθερία της και ήταν η πρώτη πόλη που ελευθερώθηκε από τον Οθωμανικό ζυγόν ε, με την κήρυξη αμέσως του πρώτου, ε, του πρώτου ναι, συγγνώμη, βαλκανικού πολέμου. Από την Αλασσόνα ο ελληνικός στρατός βρέθηκε στα γνωστά στενά του Σαρανταπόρου που υπάρχουν μέχρι σήμερα και είναι αδιάψευτοι μάρτυρες των γεγονότων εκείνων. Το Σαραντάπορον είναι μια φυσική οχυρή τοποθεσία όπου ο επιτιθέμενος μπορούσε να καθυλωθεί και να υποστεί Σοβαρές απώλειες, εκτεθιμένος ανοθέν σε θεριστικά πυρά όλων των όπλων. Ο ελληνικός στρατός δεν είχε άλλη επιλογή παρά την επίθεση. Είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο το Σαραντάπορο από στρατηγική σημασία. Εκεί στις 9 Οκτωβρίου του 12 πραγματοποιήθηκε μια από τις σημαντικότερες μάχες των Βαλκανικών πολέμων. Η μάχη διήρκησε μέχρι την επομένη, δηλαδή την 10η Οκτωβρίου του 1912, όπου ο τουρκικός στρατός υποχώρησε προς ένα άλλο επίσης σημαντικό στρατηγικό σημείο, που είναι εδώ σε εμά πια τα στενά της Πέτρας. Έτσι έμεινε ανοιχτός ο δρόμος για την απελευθέρωση των Σερβίων και στην συνέχεια στις 11 Οκτωβρίου του 1912 η Κοζάνη, η πόλη της Κοζάνης, ελευθερώνεται από την ταξιαρχίαν υπηκού της Τετάρτης Μεραρχίας. Από εκεί ο διάδοχος και ο ελληνικός στρατός σύμφωνα με το σχέδιο έχουν σκοπό να προχωρήσουν προς τα βόρεια για να ελευθερώσουν την ελληνική, την ελληνικοτά την πόλη του μοναστηρίου που βρίσκεται σήμερα στα Σκόπια. Την, ίδι, την ίδια στιγμή όμως φίλοι μου, οι Βούλγαροι κατευθύνονται προς την Θεσσαλονίκη με σκοπό να μπουν αυτοί πρώτοι μέσα στην Θεσσαλονίκη. Τότε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, στέλνει εσπευσμένο τηλεγράφημα προς τον διάδοχο με την εντολή να γυρίσουν και να κατευθυνθούν προς την Θεσσαλονίκη. Και έτσι οι Σέρβοι βρήκαν την ευκαιρία και κατάλαβαν το τμήμα αυτό της Μακεδονίας και το ελληνικό τμήμα της Μακεδονίας που σήμερα δυστυχώς βρίσκεται υποκατοχήν στο κράτος των Σκοπίων. Μετά τη μάχη της Πέτρας, οι Τούρκοι απομακρύνονται προς τον κάμπο της Κατερίνης. Άρα τώρα αυτό έχει να κάνει με την δική μας απελευθέρωση που γιορτάσαμε προχθές την Πέμπτη. Ο ελληνικός στρατός αναθέτει στην Εβδόμη Μεραρχία με επικεφαλή στον συνταγματάρχη πεζικού κλεωμένη κλεωμένους να κατευθυνθεί προς την Κατερίνη. Οι δύναμη της 7ης Μεραρχίας ανερχόταν σε 7.000 άνδρες. Στο επιτελείο της συμμετείχαν και αξιωματικοί, οι οποίοι είχαν λάβει μέρος στον Μακεδονικό Αγώνα, όπως ο Αλέξανδρος Μαζαράκης Ενιάν, αλλά και ένα σώμα προσκόπων με αρχηγόν τον Κωνσταντίνων Μαζαράκην Ενιάν. Το πρωί της 14ης Οκτωβρίου του 1912, η Εβδόμη Μεραρχία, μετά τη μάχη της Πέτρας, περνάει από το αστυνομικό σταθμό της περιοχής, με την ονομασία που διατηρεί μέχρι σήμερα το Καρακόλι. Καρακόλ στα τουρκικά είναι ο αστυνομικός σταθμός, βορειοδυτικά της Μονής της Πέτρας, όπου και διανυκταρεύει. Στις 15 Οκτωβρίου, η Εβδόμη Μεραρχία, αναχωρεί στις 9 παρατέταρτο το πρωί με σκοπό την απελευθέρωση της Κατερίνης. Γύρω στις 2 το μεσημέρι, μία μονάδα του 20ου συντάγματος της 7ης Μεραρχίας και ενώ προπορεύεται προς την Κατερίνη, στο ύψωμα, έξω από το χωριό Κολοκούριον, εκεί που είναι σήμερα το χωρι... Νεοκεσάρια, δέχεται την επίθεση του τουρκικού στρατού ο οποίος αριθμούσε 2.000 άνδρες υπό την ηγεσία του συνταγματάρχου Σουκρή Όπως καταλαβαίνουμε, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, η μάχη για την διατήρηση ή όχι της Κατερίνης ήταν ισχυρή. Με αποτέλεσμα ο ελληνικός στρατός να πανικοβληθεί και να αρχίσει την υποχώρηση τότε ορμά έφυπος, ο αντισυνταγματάρχης Δημήτριος Σβορώνος από την Κεφαλονιά, εμψυχώνοντας τους άνδρες του. Στην προσπάθειά του αυτήν, οι Τούρκοι, βλέποντας τα γαλόνια του και το ντύσιμό του, τη στολή του δηλαδή, καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για τον επικεφαλής του συντάγματος, τον πυροβολούν και τον τραυματίζουν θανάσιμα. Αυτός όμως δεν πτωείται, συνεχίζει να ενθαρρύνει το σύνταγμά του μέχρι που πέφτει νεκρός από τα πυρά του τουρκικού στρατού. Ο τουρκικός στρατός αναγκάζεται να υποχωρήσει και φτάνει έξω από την Κατερίνη, εδώ στον Πέλεκα, στον Πέλεκα, εδώ στην Ανδρομάχη, συνεχίζοντας να χτυπά τα ελληνικά στρατεύματα. Ήταν πια 5,5 με 6 το απόγευμα. Η μάχη συνεχίστηκε μέχρι την ώρα που έπεσε το σκοτάδι. Η 7η Μεραρχία στρατοπέδευσε έξω από την Κατερίνη, στο χωριό Κολοκούρι, το οποίο στη συνέχεια πήρε το όνομα Σβορώνος προς τιμήν του αντισυνταγματάρχου Δημητρίου Σβορώνου, που έπεσε μαχόμενος για την απελευθέρωση της Κατερίνης. Στις 3 τα ξημερώματα, της 16ης Οκτωβρίου φτάνει η διαταγή του Γενικού Στρατηγίου η μεραρχία να προχωρήσει προς την περιοχή του Γιδά, σημερινή Αλεξάνδρεια της Ιμαθίας. Έτσι, την Τρίτη, ημέρα Τρίτη, και μάλιστα πρόπερση, το 2012 δηλαδή, που γιορτάσαμε τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση, ήταν ακριβώς οι ίδιες ημέρες όπως ήταν και τότε το 1912. Φέτος το είχαμε πέμπτη, πέρσι τετάρτη, πρόπερση που ήταν το 12 και ήταν 100 χρόνια, ήταν ακριβώς οι ίδιες ημέρες φίλε και φίλοι. Έτσι λοιπόν την Τρίτη, 16 Οκτωβρίου του 1912, ο ελληνικός στρατός εισέρχεται στην Κατερίνη μέσα σε κλίμα χαράς και ενθουσιασμού. Η Εβδόμη Μεραρχία παρήλασε από την σημερινή οδόν που φέρει το ένδοξο όνομά της και τότε λιγόταν ε, Λεωφόρος Χαμιδιέ και από, την, ε, λεωφόρο, α, μεγάλο Αλεξάνδρου, από τον δρόμο της μεγάλου Αλεξάνδρου που σήμερα είναι ο πεζόδρομος. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του δημητριου κοτικα Κωτήκα 1895-1985, των ελληνικών στρατών δέχτηκε αντιπροσωπεία των κατοίκων της πόλεως με επικεφαλής των μακεδονομάχων επίσκοπων Κίτρους Παρθένιων Βαρδάκαν στον Κισλά, δηλαδή στον τουρκικό στρατόνα της πόλεως, εκεί που είναι σήμερα το πάρκο μας. Εκεί υποδέχτηκε των ελληνικών στρατών και μάλιστα εκεί που είναι τα σημεία, εκεί που είναι μάλιστα τα δύο κανόνια, ήταν η είσοδος του Κισλά τα οποία άφησε πίσω του τουρκικό τουρκικός στρατός. Και πρέπει να το επαναλάβουμε ότι αυτά τα κανόνια που είναι εκεί δεν είναι διακοσμητικά. Ήταν τα κανόνια, ήταν μάλλον κανόνια του τουρκικού στρατού, τα οποία έμειναν ελάφυρα στην Κατερίνη και αποτελούν για μας μνημεία αυτής της μάχης και αντικείμενα ιστορικά αυτής της μάχης και καλό θα είναι όσοι κάθονται εκεί γύρω από τα κανόνια, να τα προσέχουν, αλλά και να σέβονται την ιστορία αυτών των κανονιών. Μετά την υποδοχή, εκεί στον Κισλά, στο σημερινό πάρκο της Κατερίνης, όλοι μαζί με αρχηγών των επίσκοπων Κίτρους Παρθένιων, κατευθύνθηκαν στον Μητροπολιτικό Ναό της Θείας Αναλήψεως, όπου στις 9 το πρωί τελέστηκε η πανηγυρική πρώτη δοξολογία επί τη απελευθερώση της πόλεως. Αμέσως μετά, μέσα σε κλίμα, σε συγκινήσεως, τελέστηκε η κηδεία του αντισυνταγματάρχου Δημητρίου Σβορώνου, του ανήλικου κριτικού Κονταξάκη, ο οποίος Σβορώνος ενταφιάστηκε στο νεκροταφείο της Αγίας Εκατερίνης, όπου αναπάυεται μέχρι και σήμερα, και το δυστύχημα είναι ότι πολλοί από εμά του Κατερινιώτε δεν ξέρουμε καν που είναι ο τάφο του Δημητρίου Σβορώνου για να πάμε να ανάψουμε ένα κερί και να τελέσουμε ένα τρισάγιο και να ανάψουμε και να βάλουμε και ένα λουλούδι για να, και να πούμε ένα αιωνία του ημνήμη για αυτόν τον άνθρωπο 50 χρονών και κάτι που αγωνίστηκε και έπεσε για τη μάχη της Κατερίνης. Την ίδια μέρα πρέπει να πούμε ότι ελευθερώθηκε η Βέρεια, ενώ την επομένη στις 17 η Νάουσα. Μια από τις μεγαλύτερες μάχες που δόθηκαν στους Βαλκανικούς πολέμους ήταν αυτή, φίλες και φίλοι, των Γιαννιτσών. Τα Γιαννιτσά, τα οποία εθεωρούντο ως η Μέκα της Ευρώπης για τους Οθωμανούς, τα υπερασπίστηκε με πείσμα τα υπερασπίστηκαν τα Γιαννιτσά με πείσμα τα τουρκικά στρατεύματα. Και είπαμε ότι θεωρείται η Μέκα της Ευρώπης για τους Οθωμανούς, διότι στα Γιαννιτσά, μέχρι και σήμερα, είναι θαμένος ο Γαζί Ευρενός. Αλλά ποιος είναι αυτός ο Γαζί Ευρενός. Ο Γαζί Ευρενός γεννήθηκε το 1288. Τώρα θα με πείτε, καλά, για έναν Τούρκο θα μα πει, για έναν Μουσουλμάνο, για έναν Οθωμανό. Όχι. Έλληνα ήταν. Ο Γαζί Ευρενό. Εξωμότη. Ασπάστηκε το Ισλάμ και έγινε γενίτσαρο. Γεννήθηκε το 1288 στο Παλαιόκαστρο, σημερινή ονομασία Μπαλί Κεσίρ, Μπαλί Κεσίρ της Μικράς Ασίας, στην περιοχή της Προύσης. Στην αρχή υπηρετούσε τους Βυζαντινούς. Ενώ στην συνέχεια εξομότισε και υπηρέτησε τους Οθωμανούς, έγινε μουσουλμάνος. Οδήγησε των Οθωμανικών στρατών στην Θράκη και τη Μακεδονία αλλά και σε αυτά τα Βαλκάνια. Υπηρέτησε τέσσερις σουλτάνους, τον Ορχάν, τον Μουρά τον πρώτο, τον Μπεγιαζή τον πρώτο και τον Μωάμεθ τον πρώτο ως στρατηγός του Οθωμανικού στρατού, είχε ως έδρα του την πόλη των Γιαννιτσών και από εκεί εξερμούσε σε όλη την Βαλκανική μέχρι και την Πελοπόννησο. Πέθανε σε ηλικία 129 χρονών και τάφη στην πόλη των Γιαννιτσών. Το μαυσολείο του και ο τάφος του υπάρχουν μέχρι σήμερα εδώ δίπλα μας στα Γιανιτσά. Ο ελληνικός στρατός, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, βρέθηκε στην λίμνη των Γιανιτσών, εκεί που ήταν, θα λέγαμε, το κέντρο του μακεδονικού αγώνος, όπως αυτό το ζήσαμε, το βιώσαμε στα τέσσερα αυτά χρόνια που ξέρουμε για, τους, για τον μακεδονικό αγώνα και όπως τον περιγράφει μέσα στο πολύ ωραίο βιβλίο της, η Πινελόπη Δέλτα στα μυστικά του Βάλτου. Εκεί λοιπόν, στην λίμνη των Γιανιτσών, ο ελληνικός στρατός βρέθηκε μια μέρα σαν σήμερα, 19 Οκτωβρίου του 1912. Να λοιπόν που η σημερινή ημέρα είναι σημαντική για τα Γιαννιτσά, γιατί από εδώ και πέρα ανοίγει και ο δρόμος για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Η μάχη ήταν σφοδρή δόθηκαν από τις οι μάχες αυτές δόθηκαν από τις τέσσερις ελληνικές μεραρχίες στις όχθες των χημάρων. Το πυροβολικό βρέθηκε σε δύσκολη θέση λόγω των ελών και της λάσπης που υπήρχαν στην περιοχή εξαιτίας της λίμνης, του βάλτου των γιανιτών. Οι πρόσκοποι του Μακεδονομάχου Κωνσταντίνου Μαζαράκη Ενιάν και του Βασιλείου Σταυροπούλου σε αυτές τις μάχες των γεννητσών ανδραγάθησαν. Στις 20 Οκτωβρίου, σαν αύριο, ο τουρκικός στρατός υποχώρησε με αποτέλεσμα να εισέλθει πανηγυρικά μέσα στην πόλη των Γεννητσών, ο ελληνικός στρατός και έτσι αύριο να ευχηθούμε στα Γιαννιτσά χρόνια πολλά και καλά. Το τίμημα βέβαια ήταν σκληρό. Ο ελληνικός στρατός μετρά 200 νεκρούς και περίπου 800 τραυματίες. Ο τουρκικός στρατός δεν μπορεί να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του και έτσι καταφεύγει προς την Θεσσαλονίκη. Αυτό το γεγονός ανοίγει τον δρόμο για την απελευθέρωση, όπως είπαμε, της Θεσσαλονίκης. Στις 18 Οκτωβρίου του 1912, σαν χθες, δηλαδή, και πριν από την μάχη των Γιαννιτσών, διότι είπαμε ότι ο ελληνικός στρατός έφτασε έξω από τα Γιανιτσά ε, στις 19 Οκτωβρίου, μία μέρα νωρίτερα, στις 18 Οκτωβρίου του 1912 το ελληνικό βασιλικόν ναυτικό, το τότε βασιλικόν ναυτικό, κάνει μία ηρωική πράξη που γράφτηκε με τα πιο χρυσά γράμματα στην, στις σελίδες της νεοτέρας ιστορίας μας. Και ποια ήταν αυτή. Το τορπιλοβόρον 11, όπως ήταν η ονομασία του, Υπό τον διοικητή υποπλήρχων Νικόλαον Βότσιν και με την βοήθεια δύο λιτοχωρινών, εκ των οποίων ο ένας ήταν ο Νικόλαος Βλαχόπουλος, ο οποίος, φίλοι μου, πέθανε αν δεν με απατάει η μνήμη μου και αν και ας με συγχωρέσουν οι λιτοχωρινοί, στις αρχές του 1970, 1971-1972, κάπου εκεί, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, πέθανε ο Νικόλος Βλαχόπουλος, ο δε εγγονός του, ο Νικόλος Βλαχόπουλος, είναι σήμερα ο διευθυντής του μουσείου, του Ναυτικού Μουσείου Λιτοχώρου. Οπότε είναι μια ζωντανή παρουσία και μαρτυρία ο εγγονός του Νικολάου Βλαχοπούλου, ο οποίος μαζί με έναν ακόμα λιτοχωρίτη, ε, οδήγησαν τον Νικόλαον Βότσιν και το Τορπιλοβόρον 11 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και εκεί το πλοίο περνά κάτω από το περιοβολίον του το Καραμπουρνάκη, το, καραμπουρνάκι, το γνωστό Καραμπουρνάκη, χωρίς να γίνει αντιληπτό, διότι οι δύο αυτοί λιτοχωρινοί γνώριζαν πάρα πολύ καλά τα νερά του Θερμαϊκού και κατάφεραν να βάλουν το τορπυροφόλον 11 μέσα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, χωρίς την από το Καραμπουρνάκι να το αντιληφθούν και έτσι να ανατιναχθεί η τουρκική ναυαρχής, Μία κοβέ, κορβέτα με το όνομα Φετχή Μπουλέν, λαμπρή ένδοξη νίκη θα πει, με μεγάλο βελινεκές, το οποίο ε, πλοίο αυτό είναι αυαρχής του Οθωμανικού στόλου, που ήταν ε, αραγμένη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, είχε σκοπό την προστασία της Θεσσαλονίκης από θαλάσσις και από ξηράς. Θα πρέπει να πούμε ότι το πλοίο αυτόν, το Φετχί Μπουλέντ, ναυπηγήθηκε για λογαριασμό του Οθωμανικού Ναυτικού το 1872 εις την Μεγάλη Βρετανία. Ενώ το Τορπυροβόλον 11 ναυπηγήθηκε το 1885 και ήταν επανδρωμένο με πλήρωμα της επιλογής του, αλλά οι τορπίλες ήταν παλαιοτάτης τεχνολογίας. Μπορεί να ήταν πιο σύγχρονον από το φετιχή μπουλέν, αλλά οι τορπίλες του ήταν παλαιές. Γι' αυτό και υπήρχε ε, και ο φόβος εάν θα πετύχει ή όχι. Η επικίνδυνότητα της αποστολής, φίλες και φίλοι, ήταν πάρα πολύ μεγάλη, γιατί στα παράκτια μέρη του Θερμαϊκού, Υπήρχαν πυροβολία που μπορούσαν να χτυπήσουν οποιοδήποτε πλοίο έμπαινε μέσα σε αυτό και κυρίως όσο πλησίαζες προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Αλλά ο Ναύαρχος Βότσης, Νικόλαος Βότσης, με την βοήθεια, όπως είπαμε, δύο έμπειρων λιτοχωρινών ναυτικών, ο ένας ήταν ο Νικόλαος Βλαχόπουλος, ο εγγονός του, είπαμε σήμερα, είναι ο διευθυντή του Ναυτικού Μουσείου Λιτοχώρου και ο οποίο μπορεί να περιγράψει με κάθε λεπτομέρειε, με κάθε λεπτομέρεια όλα όσα έγιναν τότε, διότι έζησε τον παππού του. Κατάφερε να εισέλθει στον Θερμαϊκόν γύρω στις 11 το βράδυ της 18 η Οκτωβρίου με μικρή ταχύτητα και με τα φώτα σβησμένα πλησίασε το Μπουλέν, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων και με την τορπίλη του ανατινάζει την τουρκική ναυαρχίδα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επηρεάσει την ψυχολογία των Οθωμανών αλλά και να κάνει τον διοικητή της Θεσσαλονίκης, Χασάντα Χσίμπασά, να παραδώσει λίγες μέρες μετά την Θεσσαλονίκη στον διάδοχον Κωνσταντίνων. Στις 25 Οκτωβρίου, μάλιστα αρκετά αντικείμενα του πλοίου αυτού, του Φετχή Μπουλέν, υπάρχουν στο Ναυτικό Μουσείο Λιτοχώρου, έχουν βγει δηλαδή, ενώ το πλοίο, το Φετχή Μπουλέν, είναι ακόμα βυθισμένο μέσα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ενώ αρκετά αντικείμενα του πλοίου αυτού έχουν ανασυρθεί και ορισμένα από αυτά βρίσκονται σήμερα εδώ στο Λιτόχωρο, στο Ναυτικό Μουσείο και μπορεί κάποιος να πάει να επισκεφτεί το Ναυτικό Μουσείο, ένα εξαιρετικό μουσείο, να μιλήσει και με τον Διευθυντή του, τον Νικόλαο Βλαχόπουλο, που μπορεί να περιγράψει από πρώτο χέρι τις λεπτομέρειες για την ανατείναξη του Φετχή Μπουλέν από τον παππού του, αλλά και να δει όλα αυτά τα αντικείμενα της τουρκικής ναυαρχίδος, τα οποία υπάρχουν και φυλάσσονται εδώ στο Ναυτικό Μουσείο του Λιτοχώρου. Στις 25 Οκτωβρίου 1912, ο ελληνικός στρατός στρατοπεδεύει έξω από το χωριό Σαδίλκ, που είναι η σημερινή γέφυρα. Εκεί στην Βίλα Τόψιν, ιδιοκτησία τότε του μεγαλεμπόρου Αλατίν από την Θεσσαλονίκη, οι μεγάλες δυνάμεις, μαζί με τον Έλληνα διάδοχον και τον Τούρκων στρατιωτικό διοικητή Χασάν Ταχσίν Πασά, αρχίζει μία συζήτηση για την παράδοση της πόλεως της Θεσσαλονίκης. Ο Χασάν Ταχσίν Πασάς ζητούσε κάποιους όρους σχετικά με την διαφύλαξη των Τούρκων στρατιωτών Κάτι βεβαίως που ο Κωνσταντίνος απέριπτε. Ο, χρόνο, ο χρόνος όμως ήταν πολύτιμος. Την ίδια στιγμή ο Βενιζέλος, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, διατάζει τον διάδοχον Κωνσταντίνον να προχωρήσει προς την Θεσσαλονίκη γιατί οι Βούλγαροι κατεβαίνουν με αυτόν τον σκοπό να εισέλθουν πρώτοι στην Θεσσαλονίκη. Ο ελληνικός στρατός εκείνο το βράδυ φτάνει έξω από την χαλάστρα. Όμως υπάρχει ένα εμπόδιο. Ένα εμπόδιο που έπρεπε να αντιμετωπιστεί άμεσα και γρήγορα. Το εμπόδιο αυτό ήταν ο αξιός. Ο αξιός ποταμός. Ο οποίος ήταν ήδη πλημμυρισμένος και δεν μπορούσε κανείς να περάσει στην αντίπερα πλευρά του αξίου. Εκείνο το βράδυ όμως, κανένας κάτικος της χαλάστρας δεν κοιμήθηκε. Όλοι οι κάτοικοι, όπως το περιγράφει πάρα πολύ ζωντανά, ξέρετε η κυρία Αθηνά Τζινίκου Κακούλη, η πρώην διευθύντρια του Μουσείου του Μακεδονικού Αγώνος, φέρανε ό,τι μπορούσε ο καθένας, κρεβάτια, μπαούλα, ξύλα, και με αυτόν τον τρόπο ζεύξανε των αξιών με αποτέλεσμα να περάσει ο ελληνικός στρατός την αντίπερα όχθη. Ξημερώματα της 26ης Οκτωβρίου του 1912, εορτή του πολιούχου της Θεσσαλονίκης, του Αγίου Δημητρίου, η νύμφη του Θερμαϊκού παραδόθηκε στον ελληνικών στρατών ενώ ο Βουλγαρικός είχε εμπλακεί σε μία μάχη με τους Οθωμανούς στην περιοχή του Λαγκαδά Δερβένη. Ο Τούρκος διοικητής Χασάντα Χσίμπασάς παρέδωσε την πόλη της Θεσσαλονίκης τους Έλληνες και μάλιστα στην Εβδόμη Μεραρχία και σε δύο τάγματα Ευζώνων που εισήλθαν πρώτοι στην Θεσσαλονίκη. Η παράδοση έγινε στο διοικητήριο της πόλεως, εκεί που είναι σήμερα το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, είναι το τουρκικό κτίριο της διοικήσεως, από τους αξιωματικούς του ελληνικού στρατού, τον Ιωάννη Μεταξάν, είναι ο μετέπειτα δικτάτορ Ιωάννης Μεταξάς της 4 η Αυγούστου του 1936, που ήταν και ο Πρωθυπουργό της χώρας τότε, που, το 1940 που είπε το όχι, και Βίκτορα Δούσμανη, ενώ από τουρκικής πλευράς, από τον Χασάν Ταχσίν Πασά, τις πρώτες ώρες της 27ης Οκτωβρίου, αλλά στο πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής γράφτηκε η ημερομηνία ως ημερομηνία η 26η Οκτωβρίου και αυτό οφειλόταν στην καθυστέρηση της Οθωμανικής πλευράς. Αμέσως μετά την υπογραφή, ο Έλλην διάδοχος Κωνσταντίνος, μαζί με όλων των στρατών, εισήλθαν στην πόλη του Αγίου Δημητρίου, κάτω από τις ζητοκραυγές του πληθυσμού της πόλεως, αφού έβλεπαν, όπως και όλες οι υπόλοιπες ελληνικές πόλεις της Μακεδονίας, των ελληνικών στρατών να τις ελευθερώνουν, ύστερα από 500 χρόνια σκλαβιάς. Ενώ στις 29 Οκτωβρίου εισήλθε πανηγυρικότατα, με την σχετική φωτογραφία που υπάρχει, στην Θεσσαλονίκη, και ο βασιλεύς των Ελλήνων, Γιώργιος ο πρώτος, γενόμενος δεκτός με ενθουσιασμόν από τους κατοίκους της πόλεως. Στις 27 Οκτωβρίου υπογράφεται ένα δεύτερο πρωτόκολλο παραδόσεως της πόλεως της Θεσσαλονίκης από τον Χασάν Ταχσίν Πασά, ε, όπου ο Τούρκος διοικητής παρέδωσε στους Έλληνες 25.000 στρατιώτες, 1.000 αξιωματικούς και όλο τον βαρύ οπλισμό βάσει του πρωτοκόλλου, οι Οθωμανοί αξιωματικοί θα κρατούσαν τον οπλισμό, όπως και οπλισμένοι θα επαρέμενε και η Οθωμανική χωροφυλακή για την διατήρηση της τάξεως. Όπως τότε όμως, κυρίες και κύριοι, ο χρόνος ήταν πολύτιμος και αμήλικτος, έτσι και τώρα και ο δικός μας ο χρόνος είναι δυστυχώς πολύτιμος και αμήλικτος και κάπου εδώ θα πρέπει να κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή, διότι η ώρα ήδη έχει παρέλθει αρκετά και έχουμε πάρει και κάποια λεπτά από την επόμενη εκπομπή που ακολουθεί, από το επόμενο πρόγραμμα που ακολουθεί. Κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, θα σας ευχαριστήσουμε που και σήμερα ανοίξατε την τηλεόραση, την δύο τηλεόραση, και μας βάλατε στα σπίτια σας και μας παρακολουθήσατε. Να σας ευχηθούμε μια καλή υπόλοιπη Κυριακή, μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα και εμείς θα ανανεώσουμε την συνάντησή μας, την άλλη Κυριακή, που είναι και η 26η Οκτωβρίου, είναι η μέρα μνήμης του Αγίου Δημητρίου, αλλά και η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Ως τότε, Φίλοι μου, να είστε καλά, να περνάτε καλά. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί σας. Χαίρετε. <ΣΣΣΣΣΣΣΣΣ>